Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αυτό που συνέβη χθες με τη δολοφονία της 28χρονης από πρώην σύντροφό της και μάλιστα έξω από αστυνομικό τμήμα που είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία, βοήθεια, προκαλεί οργή, αγανάκτηση, κυρίως για την στάση της αστυνομίας, συνολικά απέναντι στην κυβέρνηση. Η κοπέλα πήγε να ζητήσει βοήθεια και τα αρμόδια όργανα την εγκατέλειψαν. Αδιαφορία, καμία απολύτως σημασία, ακόμα και για στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως είναι η συνοδεία ενός περιπολικού. Και θεωρούμε ότι είναι επίσης πρόκληση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διαφημίζει αυτά τα περιβόητα μέτρα, όπως το panic button, όπως λέγεται, που είναι ανεπαρκές, αφήνοντας γυναίκες απροστάτευτες, ακόμα και με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Και όλα αυτά γιατί οι κυβερνήσεις που λογαριάζουν ως κόστος τα αναγκαία μέτρα ολόπλευρης κοινωνικής προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία, σε ξενών, η απουσία ξενώνων, μέχρι τις χρονοβόρες, πολυδάπανες νομικές διαδικασίες, τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες δομές, υπηρεσίες στήριξης, στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και ψυχικής υγείας που απαιτούνται για την προστασία των γυναικών. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητάμε άμεσα να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του εγκλήματος συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών και των ευθυνών των αστυνομικών αρχών.